Εξουχτερό κρύο και πυκνά χιόνια συνεχίζουν να προκαλούν χάος στις νότιες και κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες με μαζικές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και ανθρώπινες απώλειες. Το πολικό ψύχος και οι χιονοθύελες προκάλεσαν προβλήματα στις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας. Στο Τέξας, τον ενεργειακό πνεύμονα της Αμερικής, περισσότεροι από 500.000 νοικοκυριά παραμένουν βυθισμένα στο σκοτάδι και το κρύο, ενώ πάνω από 12 εκατομμύρια κάτοικοι δεν έχουν πόσιμο νερό στα σπίτια τους. Οι κάτοικοι της πολιτείας είναι επίσης αντιμέτωποι με ελλείψεις και προβλήματα στην ίδρυυση, καθώς σωληνώσεις έσπασαν λόγω του παγετού ακόμη και μέσα σε σπίτια. My job is to stay here until the situation is resolved. Στον πανικό τους, οι πολίτες του Όστιν και του Χιούστον έκαναν επιδρομή στα σούπερ μάρκετ, εξαφανίζοντας τα πάντα από τα ράφια, προκειμένου να προμηθευτούν εφόδια για τις επόμενες ημέρες. Τεράστιες ήταν οι ουρές με εκατοντάδες καταναλωτές να περιμένουν έξω στο χιόνι στους μείον 10 βαθμούς Κελσίου. It's very stressful to be in a cold house. Την ίδια στιγμή, άλλος έχει ξεσπάσει καθώς ο Τεξανός ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τεντ Κρούζ, όψιμος ενεργός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ταξίδεψε εν μέσω της κακοκαιρίας με την οικογένειά του στο μεξικανικό θέρετρο Κανκούν. Προσπάθησε να δικαιολογηθεί υποστηρίζοντας πως πήγε τα παιδιά του στο Μεξικό που το κλίμα ήταν πιο ήπιο και γύρισε αμέσως, χωρίς όμως να πείσει. Αργότερα παραδέχτηκε πως διέπραξε σφάλμα. I also have a responsibility that I take very seriously of fighting for the state of Texas and frankly leaving when so many Texans were hurting didn't feel right. 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του χιονιά. Το ψυχρό μέτωπο κατευθύνεται τώρα στα ανατολικά και έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα και στην εκστρατεία εμβολιασμού σε Λουιζιάννα, Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη, όπου χιονίζει ασταμάτητα. Το Central Park καλύφθηκε ξανά από ένα λευκό πέπλο χιονιού, ενώ εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.